Δεν θα μπορέσω να αναφερθώ βεβαίως σε όλες τις διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου. Για κάποια ζητήματα βεβαίως η συζήτηση δεν τελειώνει σήμερα, όπως είναι για παράδειγμα για το άσυλο. Θα έχουμε την ευκαιρία και από Σεπτέμβριο να το ξανασυζητήσουμε αυτό το ζήτημα που φέρατε εν μέσω θέρους. Θα ήθελα όμως σε αυτή την τοποθέτησή μου να επικεντρωθώ κυρίως στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είναι τυχαίο κατά τη γνώμη μου ότι η σημερινή συζήτηση διεξάγεται ελάχιστες μόνο μέρες μετά την ψήφιση ενός άλλου νομοσχεδίου που φέρατε πριν από λίγες μέρες, το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Και συνδέω αυτά τα δύο νομοσχέδια γιατί κατά τη γνώμη μου τα ενώνει το ίδιο νήμα της λογικής της υπερσυγκέντρωσης αρμοδιοτήτων και εξουσιών και η ίδια ακριβώς νοοτροπία εξασθένησης δομών και μηχανισμών διαβούλευσης, ελέγχου και λογοδοσίας. Αυτό ακριβώς πάτε να κάνετε στο κράτος, αυτό ακριβώς επιχειρείτε να κάνετε και στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, στις οποίες το εκλογικό σώμα προσήλθε έχοντας υπόψη του ένα συγκεκριμένο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους ΟΤΑ, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τον Κλεισθένη, και ενώ είναι γνωστές οι συνθέσεις των νέων δημοτικών, τοπικών και περιφερειακών συμβουλίων, τα οποία μάλιστα αναμένεται να συγκροτηθούν τις επόμενες ημέρες. Υπενθυμίζω ότι ο Κλεισθένης αποτέλεσε μια συνολική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της αυτοδιοίκησης, με άξονες την ευάθυνση της δημοκρατίας, την ενίσχυση της λαϊκής συμμετοχής, τη βελτίωση οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ και τον εξυγχρονισμό των όρων εποπτείας αυτοδιοίκησης. Υπήρξε αντικείμενο επεξεργασίας επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου, εκπροσώπων των φορέων της αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση, εκπροσώπων των κομμάτων και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους, η οποία μετά από μια πρωτόγνωρη διαβούλευση, η οποία διήρκεσε περισσότερα από 2 χρόνια, κατέληξε σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Ενώ εσείς από τη μεριά σας τι κάνετε, μέσα σε λίγες μόλις μέρες, μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης και χωρίς καν να ζητηθεί η συμβολή των έμπειρων στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών, προχωράτε σε μια σειρά απορριθμίσεις και μόνο με την συμβολή, αν θέλετε, μετά από μια πρόχειρη συζήτηση των μελών της διοίκησης της ΚΕΔΕ, που άλλωστε ελέγχονται από εσάς. Και δεν εισηγείστε σήμερα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά μια πρόχειρη, αποσπασματική αντιμεταρρύθμιση. Πιστή στο παροχημένο δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης των ΟΤΑ, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας σπέβδει να εξυπηρετήσει το ελεγχόμενο από την ίδια αυτοδιοικητικό κατεστημένο, ανατρέποντας με τον πιο αντιδημοκρατικό τρόπο τους σχετισμούς των συμβουλίων που εκλέχθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες. Με ένα συμπίλημα κακότεχνων επεμβάσεων στις διατάξεις του Κλεισθένη και με την επίκληση δίθεν προβλημάτων προκαλεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για την απλή αναλογική, ένα πλαίσιο το οποίο βεβαίως δεν αφήσατε να εφαρμοστεί στην πράξη για να δούμε αν και κατά πόσο δημιουργούνται προβλήματα και μετά να έρθουμε να τα θεραπεύσουμε. Καθυποτάσσετε τα συμβούλια στα μονοπρόσωπα εκτελεστικά όργανα, δηλαδή στον Δήμαρχο και στον Περιφερειάρχη. Υπενθυμίζω εδώ ότι τα μονοπρόσωπα αιρετά όργανα, ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης, είναι εκτελεστικά των αποφάσεων των συμβουλίων όργανα και ασκούν μόνο τις αρμοδιότητες που τους απονέμονται ρητά από τον νόμο, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φτάνουν μέχρι το σημείο να αναιρούν ή να θέτουν σε αμφισβήτηση τον αποφασιστικό ρόλο των συμβουλίων. Κάτι τέτοιο άλλωστε θα αντέβαινε και στη Δημοκρατική Αρχή, αλλά και στα κυρωθέντα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, ο οποίος προβλέπει στο άρθρο 3 ότι η έννοια της τοπικής αυτονομίας νοείται ως το δικαίωμα και η πραγματική ικανότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να ρυθμίζουν και να διευθύνουν σημαντικό μέρος των δημοσίων υποθέσεων και το δικαίωμα αυτό ασκείται από συμβούλια ή συνελεύσεις που αποτελούνται από μέλη εκλεγόμενα με ελεύθερη, μυστική, ίση, άμεση και καθολική ψηφοφορία. Έτσι ορίζεται η αυτονομία των αποφασιστικών βουλευωμένων οργάνων των ΟΤΑ, δηλαδή των συμβουλίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτήν την αυτονομία έρχεστε τώρα και την καταστρατηγείτε με τις συγκεκριμένες διατάξεις. Πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Πρόεδρε, αν έχω το χρόνο, να αναφερθώ σε κάποιες από αυτές τις διατάξεις, οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες. Άρθρο 1 παραβιάζει την αρχή της ισότητας της ψήφου, διαμορφώνοντας όρους σύμπραξης παρατάξεων κομμένους και ραμμένους στα μέτρα του Περιφερειάρχη ή του Δημάρχου. Είναι αδιανόητο μάλιστα αυτό το οποίο περιγράφεται στο άρθρο 1 να μην μπορεί να ανακληθεί αυτή η σύμπραξη, εάν δηλαδή ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης ή η διαμορφωθήσα πλειοψηφία δεν τηρήσουν τη συμφωνία μέσω της οποίας δημιουργήθηκε αυτή η σύμπραξη και επελέγει η συνένωση με την παράταξη του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη
στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας, να μην μπορούν να ανακαλέσουν τη σύμπραξη ή άλλες παρατάξεις και να επανασυστήσουν την παράταξη με την οποία εκτέθηκαν στο εκλογικό σώμα. Σας το λέει άλλωστε αυτά και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής στην έκθεσή της επί του εν λόγω νομοσχεδίου, στην σελίδα 9, όπου μιλάει για το άρθρο 1, όπου μιλάει για ότι δημιουργείται προβληματισμός εάν συνάδει προς την αρχή της ευρύτερης δυνατής λαϊκής εκπροσώπησης. Άρθρο 2. Η πρόβλεψη ότι σε κάθε περίπτωση πλειοψηφία σε επιτροπές θα έχουν οι σύμβουλοι που ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου Περιφερειάρχη ακυρώνει τη βασική αρχή ότι οι επιτροπές εκλέγονται από το φασιστικό όργανο, τον ΟΤΑ, δηλαδή από τα συμβούλια. Καθιστά τις επιτροπές όργανα υπαγόμενα στη μονοπρόσωπη εκτελεστική αρχή του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη. Και πάλι επικαλούμε την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, η οποία στη σελίδα 12, στην έκθεσή της για το εν λόγω νομοσχέδιο, μιλά για προβληματισμό, ο οποίος δημιουργείται ως προς το αν ο προτινόμενος τρόπος συγκρότησης και εκλογής της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των Δήμων, διασφαλίζει επαρκή δημοκρατική νομιμοποίηση στα εν λόγω συλλογικά όργανα. Αυτό αναφέρει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Και τέλος, στο άρθρο 5. Και εδώ επιτρέψτε μου μία κουβέντα παραπάνω, γιατί εδώ αναφέρεται στα τοπικά συμβούλια, τα οποία για πρώτη φορά εκλέχτηκαν με ξεχωριστή κάλπη και άρα έχουν βαρύνουσα δημοκρατική νομιμοποίηση. Επιβάλλεται ουσιαστικά τον ορισμό και όχι την εκλογή πλέον στη θέση των Προέδρων τοπικών συμβουλίων και καταργείται το πλέον καθοριστικό, δηλαδή αποφασιστικές αρμοδιότητες των κοινοτήτων, αυτές που κατακτήθηκαν με τον Κλεισθένη, η δυνατότητα που έχουν τα τοπικά συμβούλια να αποφασίζουν για την κατανομή σε δράσεις και έργα του ποσοστού των επενδυτικών κεντρικών αυτοτελών πόρων, των πρώην ΣΑΤΑ, που αναλογούν στις κοινότητες. Αυτό πλέον καταστρατηγείται. Αναιρείται δηλαδή μια από τις πολύ βασικές διατάξεις του Κλεισθένη για την ενδοδημοτική αποκέντρωση, η οποία ήταν πάρα πολύ κρίσιμη και ειλικρινά θέλω να δω πώς θα πάτε σε όλη την Ελλάδα, στα χωριά και στις κομοπόλεις και θα εξηγήσετε στους δικούς σας αυτοδιοικητικούς που ανήκουν στη δική σας παράταξη, οι οποίοι μετά από πολλά χρόνια στο επίπεδο της κοινότητας, στο επίπεδο των τοπικών συμβουλίων, αποκτούν αρμοδιότητες, τις οποίες είχαν χάσει την προηγούμενη περίοδο. Πώς θα τους εξηγήσετε αυτή την επιτροπή, την επιστροφή στο παρελθόν της μονοπρόσωπης εξουσίας του Δημάρχου. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αναφέροντας το εξής. Ο Κλεισθένης ήταν μια συνολική μεταρρύθμιση για το χώρο της αυτοδιοίκησης, η οποία πέραν όλων των άλλων κατάφερε να ενισχύσει τη λαϊκή συμμετοχή. Κατάφερε να ανοίξει την αυτοδιοίκηση, να δώσει φωνή σε δυνάμεις οι οποίες ήταν αποκλεισμένες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πρωτοβουλίες για τοπικά θέματα, θεματικές συλλογικότητες, κινήσεις πολιτών για πρώτη φορά βρήκαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα δημοτικά συμβούλια, να εκφράζουν τους πολίτες και έτσι να αποτυπώνεται καλύτερα η λαϊκή βούληση. Προσπαθήσαμε με τον Κλεισθένη να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα πιο πλουραλιστικό και αντιπροσωπευτικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο πραγματικά θα αποτυπώνει τη βούληση των τοπικών κοινωνιών. Υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Αυτός ο στόχος παραμένει ζωντανός. Αυτόν τον στόχο θα υπηρετήσουμε και στο μέλλον. Δυστυχώς, με τις διατάξεις που φαίνεται στο εν λόγω νομοσχέδιο, επαναφέρεται το προηγούμενο προσωποκεντρικό μοντέλο διοίκησης. Θεωρούμε όμως ότι η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να επιστρέψει σε ένα παρελθόν που λειτουργούσε ως κακέκτυπο της κεντρικής εξουσίας. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη έτσι ώστε η αυτοδιοίκηση πραγματικά να είναι αυτόνομη, πραγματικά να εκφράσει τη βούληση των τοπικών κοινωνιών. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Γεωργαντά.